Όλα αυτά να παρακαλέσω να μας στείλετε και πάλι, εάν διαπιστώνετε ότι εξακολουθεί το πρόβλημα ή αν έχει από εμάς. Η ροή είναι... Ναι, κανονική, ναι. Ωραία. Να δούμε λοιπόν αυτό το περιβάλλον, οι ζημίες που πάθαμε. Η χώρα πονάει, έχει πληγές ανοιχτές ακόμη. Το δάσος της Ρόδου, άλλο προς κομμάτι της Ελλάδας. Δεν είναι μόνο η χώρα, Μαρίνα. Είναι όλος ο πλανήτης. Ναι. Δεν θα... Ναι, τώρα δεν θα μπω... Αυτό ήταν το μπουκάλι του νερού, το οποίο ακούστηκε. Ναι. Σημείο ζωντανή εκπομπή, σημείο και αυτά. Λοιπόν, να πω ότι. Μάλλον να μην μπω στα δικά μου και να αρχίσω να λέω αυτά για το τι πρέπει να κάνουμε και τι να μην κάνουμε, για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο πλανήτης θα περάσει και στις επόμενες γενναίες. Έτσι όπως εμείς. Αλλά ότι που λέμε, θα το κάνουμε αυτό. Σε μια εκπομπή θα το κάνουμε. Είπαμε ότι αυτός ο πλανήτης πλέον δεν έχει καμία σωτηρία. Ναι. Και αναζητούμε διέξοδο και εκτός του πλανήτη, στο διάστημα. Και να που η NASA, για να... Έτσι, ωραία γέφυρα τώρα αυτή, ωραία η πάσα σου, Μαρίνα. Η NASA επιβεβαίωσε, σχεδόν, το ότι υπάρχει νοήμων ζωή εκτός του πλανήτη μας, εκτός της Γης. Και δεν μιλάμε, ας πούμε, για μικροοργανισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Νοήμων, ναι. Μιλάμε, ναι. Αυτά όσον αφορά την περιβαλλοντική καταστροφή στην Ελλάδα. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ναι, όμως, για να μας δείξει τι και είμαστε, η ψηφίδα στο. Και να σκεφτούμε και κάτι, ότι μην είμαστε στο μικρό κοσμό μας, αυτό, στο χωριό αυτό, μας, έτσι. Στην πόλη μας, έλα εντάξει, εγώ καλά είμαι, ναι. Εμείς δεν έχουμε φορτικές, δεν έχουμε... Όχι, ναι, παιδιά, ό,τι θα μας επηρεάσει, θα μας επηρεάσει όλους, δεν θα επηρεάσει τους πάνω και τους κάτω. Σήμερα είναι η Καρδίτσα, η Θεσσαλία, αύριο μπορεί να είναι η Κυκλάδα, κάτι άλλο. Ναι. Και επειδή πάλι, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο σε αυτό, αλλά επειδή είπες για μικρό κόσμο στο χωριό μας, στο νησί, ναι, μας, να πάμε στα νησιά μας. Θα κλείσω κάτι ακόμη. Και αυτό ήθελα να σου πω, ότι πέρα από την περιβαλλοντική καταστροφή και τα προβλήματα με το περιβάλλον, είχαμε και ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Αυτό για το οποίο ήμουνα και εγώ εκεί. Μία ανθρωποκτονία, ναι, από. Ήμουν εκεί. Έναν άνθρωπο, χάθηκε ένας άνθρωπος από μία κίνηση. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε πρόθεση, αλλά υπήρχε ρατσισμός πολύ μέσα στη σκέψη του υπαρχού. Για να το πω γιατί είπε. Η ρατσιστική αντιμετώπιση. Ναι, είναι Πακιστανός, μάλλον. Τον πέρασα για Πακιστανό, ναι, με τριγμένο. Δηλαδή αυτός, εντάξει, το πετάμε στη θάλασσα. Τι είναι, ναι, χαρτάκι. Και πρόσεξε. Ούτε το χαρτάκι δεν πετάμε στη θάλασσα. Στους ομογενείς, τώρα στις εξετάσεις των ομογενών, στις πανελλαδικές, ναι, 8 Σεπτεμβρίου δίνανε, ναι, τα παιδιά μου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να. Το είχα συζητήσει και είχα πει ότι είναι ένα θέμα, γιατί συνήθως είμαστε έτσι με την επικαιρότητα, είναι ένα θέμα όμως διαχρονικό. Και με τελευταίο κερασάκι της τούρτας, αυτό. Και ήμουν εκεί, ήμουν εκεί και είδαμε την αναστάτωση, είμαστε από την άλλη πλευρά. Ναι, το είχαμε στην πλευρά, πόσο άτυχος, ναι, πόσο άτυχος. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγός μου, οι οποίοι θα μπορούσαν να βουτήξουν από την άλλη. Ναι. Αν προλάβανα. Σε χρόνο τετέρα. Ένας άνθρωπος αμαία, με ειδικές ανάγκες. Και είχαν ενημερωθεί για την ιδιαιτερότητά του. Να είναι αναπαυμένο το παλικαράκι, να είναι ψυχή του ήρεμη όσο μπορεί να είναι. Αλλά αυτή η έννοια του δόλου πρέπει να επεκταθεί. Βέβαια, γιατί και η ρατσιστική αντιμετώπιση δόλος είναι, δολιότητα, ναι, είναι. Ναι. Ξέρω πως είναι η νομική πάλι του όρου έννοια. Ξέρω τη νομική του όρου έννοια, αλίμονο, γιατί, εντάξει, είπαμε, δεν είμαι πυρηνικός φυσικός, πυρηνική επιστήμονας, ναι, αλλά νομική, λοιπόν, και ξέρω, αλλά πρέπει να αφήσουμε κάπως το γράμμα και να πάμε και στο πνεύμα και να προεκταθεί η έννοια, να επεκταθεί και σε αυτό, γιατί υπάρχει δόλος, δόλος είναι. Να πω όμως και το άλλο. Και όταν ξέρεις ότι θα φύγει, ήξεραν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σωθεί. Ναι, αφού το γνώριζαν. Όταν έχεις επίγνωση του τι θα συμβεί, ναι, γιατί δεν ότι και συνεχίζεις, εν πλώ εκεί είναι δόλος και με την νομική του όρια. Τέλος πάντων. Και θα πούμε βέβαια ότι αυτή η συμπεριφορά δεν, σε αντιδιαστολή με τη συμπεριφορά άλλων πληρωμάτων, και θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά, ναι, το πλήρωμα του Διονύσιο Σολωμός. Και εγώ. Γιατί έχουμε άτομο με προβλήματα κίνησης στην οικογένειά μας, στη μητέρα, ναι, μητέρα μας. Και υπάρχουν, το πλήρωμα μας φέρθηκε άψοχα,
Την ανεβάσαν σχεδόν σαν χέρια τη γυναίκα, γιατί με το αναπηρικό καροτσάκι στη σκάλη. Κάθε φορά το δεν κάνουν. Δεν έχουν ασανσέρ στο πλοίο. Ναι, κάθε φορά το κάνουν. Τα παιδιά με υπέροχο τρόπο, ναι, με απόλυτη ευγένεια, με σεβασμό. Είναι εξαιρετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και στη Ζαντεφέρ, συγχαρητήρια και στο πλήρωμα του, ναι, του πλοίου, του Διονύσου Σολομός. Συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά, να έχετε καλά ταξίδια. Και πάντα έτσι να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Το κάνουνε, Μαρίνα. Και αυτή την ενσυναίσθηση την επιδεικνύουν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι αυτοσύνη στην Ελλάδα. Ένα λεπτό. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Και να πω και κάτι. Ότι το έκαναν και με τον πατέρα μας. Το είδα να το κάνουν και τώρα με μια άλλη κυρία η οποία, ναι, με την οποία ταξίδευα. Συνέχεια. Ανεξαιρέτως. Και ναι, ακριβώς αυτό είναι η ναυτοσύνη. Η ναυτική μας. Αυτή την παίδευση και την παιδεία. Αυτή ήταν η στην Ελλάδα, ο Έλληνας ναυτικός, με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, να δώσει χείρα βοηθείας, να συνδράμει, να συντρέξει, να σώσει. Ναι, ακριβώς. Δεν θέλουμε τέτοιες εκτός και φίλους. Ας κλείσουμε λοιπόν και ας πιάσουμε την αυτοσύνη τα πλοία και να πάμε να ταξιδέψουμε στο νησί μας. Ναι. Είναι προεκλογική περίοδος. Ναι, είναι προεκλογική περίοδος. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε πρώτα λίγο τα του καλοκαιριού. Ήταν το, ναι, νησί, να πούμε γεμάτο. Λίγο. Με πολύ κόσμο. Γιατί εγώ άκουσα ότι ξένους. Όχι τόσο όσο άλλες χρονιές όμως. Ναι, θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι οι Έλληνες ήταν λιγότεροι και αν κάνω λάθος με διορθώσει κάποιος, γιατί ίσως πλέον το να πας στις διακοπές σε ένα από τα κυκλαδονήθη μας είναι δύσκολο για τον μέσο Έλληνα. Mm-hmm. Δύσκολο λόγω του αυξημένου κόστου των εισιτηρίων και των ξενοδοχείων και γενικά της ζωής. Και αυτό το έχω ακούσει από πολύ κόσμο, όχι, δεν το λέω μόνο εγώ, και από άσχετους ανθρώπους. Λέγανε θέλαμε πολύ να πάμε σε κάποιο νησί, αλλά ήταν απαγορευτικό για μας. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο σημείο πλέον τα νησιά μας να τα χαίρονται οι Ευρωπαίοι. Ναι. Γι' αυτό είμαστε σχετικά φτηνοί και όχι Έλληνες. Και όχι μόνο Ευρωπαίοι, και από άλλες χώρες. Και από άλλες χώρες. Είχε κόσμο. Και από άλλες υπηρούς έπρεπε να πω. Εγώ που το. Τον Αύγουστο που ήμουν μέχρι τις 20 Αυγούστου κάτω, είδα κόσμο, όχι όπως άλλες χρονιές, είδα όμως κόσμο, είχε αρκετό κόσμο, νομίζω η πληρότητα ήταν 100%, δεν υπήρχαν δωμάτια, οπότε αυτό το αποδεικνύει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κάτι άλλο, και από την προσέλευση του κόσμου και από, από τα άτομα που ακολουθούσαν το καράβι. Τώρα δεν ξέρω πόσο μεγάλη ήταν η περίοδος, η full season, να το πω έτσι αγγλικά, αλλά εντάξει, είχε κόσμο. Από αυτού δεν μπορώ να έχω. Ναι, δεν μπορώ να έχω άποψη. Ναι, γιατί δεν είμαστε. Εγώ ιδιωτεύω στην Αγκάλη. Δεν είμαστε επαγγελματίες του τουρισμού και να ξέρουμε. Όχι, και. Κοίτα, εγώ στην Αγκάλη έχω επαφή με πολύ κόσμο. Αλλά δεν ρωτάω, δεν μετράω. Εξακολουθώ να κάνει διακοπές να ενημερώνω. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Εμάς ο ήχος είναι κανονικός. Η ροή. Η ροή κανονικά. Uh-huh. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Ναι. Μπορεί να είναι θέμα ίντερνετ, να είναι εδώ πέρα από την. Τέλος πάντων. Από τον πάροχο, δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων θα ανέβει και στο YouTube, οπότε θα τη δείτε. Θα τη δείτε. Είναι μαγνητοσκοπημένη, αν δεν μπορείς να τη δείτε live. Και θα δούμε πώς θα είναι. Ωραία. Πάμε τώρα στα προεκλογικά. Στα προεκλογικά. Ναι. Είναι η περίοδος που. Αυτή μέχρι τις 8 Οκτωβρίου. Ναι, εμείς έχουμε τρεις με τη σημερινή συνολικά εκπομπές μέχρι τότε. Θα ασχοληθούμε μετά των εκλογών ή θα πούμε και άλλα θέματα. Ναι, αλλά θα μου επιτρέψεις να κάνω μια εισαγωγή. Ναι, βεβαίως. Επί του θέματος αυτού. Λοιπόν, ο Ντάντε Αλιγκέρι, αυτός ο μεγάλος Ιταλός ποιητής και τελικά και διανοητής, έτσι όπως αποδεικνύεται. Ο Δάντης, λοιπόν. Ναι, ο Δάντης, λοιπόν. Ο οποίος έγραψε το τρίτο έργο του Θεία Κομμωδία. Κόλαση, καθαρτήριο, παράδεισος. Λέει, και σε κάποιους τύπους, ότι έτσι, σε μια ελεύθερη απόδοση ότι οι πιο σκοτεινές γωνιές της κολάσεως είναι φυλαγμένες, προορίζονται δηλαδή, για όσους σε περιόδους, μόνος το διαβάζω και από μέσα, για όσους σε περιόδους ηθικής κρίσεως επιλέγουν την ουδετερότητα. Αυτό το λέω
επειδή μέχρι τις εκλογές και επειδή η Μαρίνα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος, θα πάρω πάνω μου την ευθύνη της εκπομπής εγώ και θα σας πω ότι θα είμαι αντικειμενική, αλλά όχι ουδέτερη. Να πω ότι ο Πλάτωνας επίσης είπε ότι εάν δεν ασχοληθείς με τα κοινά, είσαι καταδικασμένος να κυβερνηθείς από κατώτερους. Έτσι, μια δεύτερη πάλι απόδοση. Αυτά τα βάζω εδώ, τα καταθέτω, γιατί θα καταλάβετε παρακάτω γιατί, διότι θα φανεί γιατί το κάνω. Θα ασχοληθώ εγώ και θα βάλω και τη Μαρίνα βέβαια μέσα σε αυτό, με τους δύο συνδυασμούς οι οποίοι τελικά κατεβαίνουν και διεκδικούν την ψήφο σας. Απευθύνομαι στους συμπατριώτες μας, τους πολεμάδους. Στους ψηφοφόρους της πολεμάδου. Είναι δύο τελικά οι συνδυασμοί και όχι τρεις, παρά τις διαβεβαιώσεις του επικεφαλής. Και εδώ να πω ότι το επικεφαλής είναι ένας εμπρόθετος προσδιορισμός, εμπρόθετος επιχειρηματικός προσδιορισμός, ο οποίος γράφτηκε με μία λέξη. Δεν κλείνεται εν πάση περιπτώσει, γιατί το άκουσα με εμένα επικεφαλή. Δεν λέμε, είναι ο επικεφαλής του επικεφαλής και πάει λέγοντας έτσι. Σας παρακαλώ, και μιας και το ακούμπησα το θέμα, μην κακοποιείτε την ελληνική γλώσσα. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν μπήκα στο καίκι κανενός, στο μαγαζί κανενός, στην επιχείρηση κανενός, να του υποδείξω πώς θα κάνει τη δουλειά του ή να προσποιηθώ ότι γνωρίζω. Σεβαστείτε την ελληνική γλώσσα. Και αν δεν την ξέρετε, και οι περισσότεροι Έλληνες δεν τη γνωρίζουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί και γυράσκω ήδη διδασκομένη, αλλά και συνεχώς θέλει μελέτη. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και λέω λοιπόν ότι μιλήστε απλά για να είστε κατανοητοί. Γιατί αυτή η ελληνική γλώσσα, η οποία έχει την πολυσημεία της, είναι πρωτεϊκή, είναι όλα αυτά τα οποία είναι, έχει άπειρες δυνατότητες και ικανότητες, και μία από αυτές είναι να εκθέτει όποιον την χρησιμοποιεί, εάν δεν ξέρει να τη χρησιμοποιήσει. Είναι άλλο πράγμα, έχει περιέλθει ο χρόνος, περιέρχομαι σε μία κατάσταση, και άλλο, άρα δεν μπορούμε να έχουμε υποκείμενο ο χρόνος δεν περιέρχεται, ο χρόνος παρέρχεται, δηλαδή περνάει. Τέλος πάντων. Συγγνώμη. Κάποιος μας πήρε, Μαρίνα, ζωντανή εκπομπή και συμβαίνει και αυτό. Συγγνώμη. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά καλό θα ήταν να το βάλεις στο αθόρυβο. Ναι, το είχα βάλει στο αθόρυβο, δεν ξέρω γιατί έγινε. Ναι, και να το κλείσεις ενδεχομένως. Όχι, γιατί ήταν. Αλλά έχουμε τη ροή, ναι. Λοιπόν, το αφήνω αυτό λοιπόν και πάω να δούμε εδώ πέρα, γιατί άκουσα πολλά όσοι ήμουν στη Φολέγανδρο. Είδα βίντεο του ενός ο οποίος γύριζε και κατέγραφε με κάμερα, είδα και άκουσα πολλούς να μιλάνε και να λένε και τι έχει γίνει. Μιλάω πάντα για την άλλη πλευρά, την αντίθετη πλευρά, αν θεωρήσουμε ότι ο ένας πολλούς λοιπόν είναι η κυρία Εφθαλία Παπαδοπούλου, η νυν δήμαρχος, και η αντίθετη πλευρά λοιπόν κουνούσε το δάχτυλο και είπε, λοιπόν, εδώ τώρα να πω και κάτι, έτσι ένα ηθικό διδάγμα. Δεν γλύφουμε εκεί όπου πριν φτύναμε. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά στον αξιακό μου κώδικα. Και να πω ότι, γιατί βλέπω μπροστά μου λοιπόν, θα τα πω, θα ασχοληθώ και με τα δύο, Θα ξεκινήσω από της κυρίας Παπαδοπούλου, ναι, θα την κάνω την έκπληξη και θα πω, επειδή κατεβαίνεις και εσύ Μαρίνα, υποψήφιση, ναι, με την Εφθαλία. Την Εφθαλία, και δεν μπορώ να προσποιηθώ να λέω κυρία Παπαδοπούλου, γιατί είναι η μικρότερη ξαδέρφη μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί, την ξέρω πάρα πολύ καλά. Και φιλία. Ναι, και εκτίμηση. Λοιπόν, η Εφθαλία λοιπόν, θα μου επιτρέψετε το, έτσι, αυτό της οικειότητας στην έκφραση, τη χρήση του μικρού ονόματος, είναι ένας άνθρωπος, προσήμης βέβαια, ένας άνθρωπος ο οποίος
έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για τα δεδομένα της δικής της εποχής ως προς το θέμα σπουδές, για την εγκυκλιοπαιδεία μιλάμε, έτσι τελείωσε το λύκειο με αξιώσεις, αλλά εντάξει, για συγκεκριμένους λόγους δεν συνέχισε και σπουδές, θα μπορούσε κάλλιστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος όμως έχει μάθει να ακούει, σεμνός, ταπεινός, ξέρει να ακούει όσους, εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερα από εκείνη, σε θέμα, στον τομέα του μορφωτικού επίπεδου, ναι. Είναι ένας άνθρωπος βαθιά ηθικός, και εδώ να κάνω και μία διευκρίνηση, επειδή στο άλλο κείμενο του άλλου συνδυασμού είδα τη λέξη ηθική. Προφανώς θέλατε να γράψετε ήθος, γιατί είναι άλλο ηθική και άλλο το ήθος. Θα έλθω και σε εκείνο το κείμενο. Λοιπόν, ήρθε στα πράγματα ομαλά, μετά διαδέχτηκε τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Ελευθέριο Βενιό. Σε πολλά εκπαιδεύτηκε από εκείνον, αλλά και σε άλλα τόσα δεν πάτησε στα δικά του τα χνάρια. Και αυτό το λέω γιατί, εντελώς όμως, και αυτό το λέω γιατί έχει κατηγορηθεί από την απέναντι πλευρά και ως αχυράνθρωπος, μαριονέτ αν θέλετε, πράγμα το οποίο μπορώ να το αποδομήσω εδώ και τώρα, διότι αν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε στο συνδυασμό της προηγούμενης εκλογικής αναμετρήσεως, το δικό της συνδυασμό, δεν θα είχαν μπει, δεν θα είχαν τοποθετηθεί πρόσωπα τα οποία πάρα πολύ εύκολα, και θα φτάσω και σε αυτό, τώρα πήγαν απέναντι, μάλιστα ο ένας είναι και επικεφαλής, δεν κρυβόμαστε, γνωριζόμαστε, έτσι, μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν περιμένατε από μένα κάτι άλλο. Ναι, είμαι η κόρη του δασκάλου, αλλά αυτό και με κάθε έννοια, γιατί και οι δύο είμαστε. Γιατί όχι μόνο κόρες του δασκάλου, ναι, και στο ηθικό κομμάτι. Λοιπόν, δεν θα είχαν μπει ποτέ, γιατί ας πούμε ο κύριος Ελευθέριος Βενιός, όχι ας πούμε, να το πούμε, δεν το θεωρούσε σωστό. Αλλά ακριβώς επειδή δεν του περνούσε ο λόγος του και δεν του πέρασε, αυτά τα άτομα μπήκαν. Τώρα βέβαια ότι ο χρόνος δικαίωσε τον Ελευθέριο Βενιό για άλλη μια φορά, θα το αφήσω εδώ. Άλλο. Ναι. Και μιλάω για τον Ελευθέριο Βενιό, με τον οποίο εγώ έχω και προσωπικές συγκρούσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά σε μια γόνιμη βάση. Και επειδή πρέπει λίγο να το καθαρίσουμε, να καθαρίσουμε την εικόνα αυτού του ανθρώπου, εγώ σας λέω ότι έχει κάνει 30 στραβά, να μιλήσω έτσι απλήρωτα. Έχει κάνει και 70 καλά. Το καλύτερο, σας άνοιξε το δρόμο σε όλους εσάς οι οποίοι ζείτε μόνιμα στη Φωνλέγανδρο, για τη μονιμότητα θα επανέλθω, και σας έστρωσε και το χαλί για να περπατήσετε. Και εσείς οι οποίοι μένετε μόνιμα, και όσοι άλλοι πήγατε στο νησί να επιχειρήσετε, πώς κάνατε, και να βιοποριστείτε. Γιατί μην έχετε την ψευδαίσθηση, και αναφέρομαι στους νεότερους, γιατί είναι πάρα πολλά τα νέα παιδιά στο άλλο ψηφοδέλτιο, στο Φωνλέγανδρος για όλους, και αυτό το για όλους, εγώ το αμφισβητώ ισχυρά, γιατί άλλο τι λέμε, άλλο τι κάνουμε. Με το να λέμε δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κιόλας. Ο λόγος ο δικός μας δεν είναι τελεστικός, δηλαδή με το να λες σε κάποιον «Μα τι καλός οικογενειάρχης που είσαι και πόσο μορφωμένος και τέτοιος προεκλογικός αγώνας δεν έχει ξαναγίνει και τι ηθική, ξέρω εγώ για λόγο», δεν σημαίνει ότι είναι ο άλλος και έτσι. Τελεστικό λόγο έχει μόνο ο ιερέας και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι επί του παρόντος αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι αυτός ο άνθρωπος πήρε τη Φωνλέγανδρο, την οποία εμείς την έχουμε ζήσει τη δεκαετία του 80 και του 90 και ξέρουμε. Τα πιο πολλά παιδιά ήταν αγγλικά. Και την φυσικά, δεν αυτό έλεγα. Μεγάλη, ναι. Λέμε για τα και την πέρασε μέσα από συμπληγάδες. Σε δύσκολες εποχές. Πολύ δύσκολες εποχές. Δεν μπήκε η Φωνλέγανδρος ως ΟΟΝ, ως αυγό, εν μη ανοιχτή σε ένα εκολαπτήριο και μετά βγήκε αυτό το οποίο βλέπετε. Όχι. Και επειδή σε αυτό το ψηφοδέλτιο είναι το Φωνλέγανδρος για όλους, είναι και κάποιοι μεγαλύτεροι. Αυτοί οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, σε εκείνες τις δύσκολες εποχές, δεν θυμάμαι, για να κρύβω, δεν θυμάμαι. Το γνωρίζω ότι έτσι είναι. Να σηκώσανε τα μανίκια στεναρά και να κάνανε τη βρώμικη δουλειά. Γιατί δεν είναι, ξέρετε, βρώμικη δουλειά και μάλλον όχι. Το να αναμειχθείς με τα κοινά δεν είναι να περιφέρεις τον εαυτό σου, έτσι, να το πω λίγο καβαθικά, να πηγαίνεις στο τσάι, στο χορό, στις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το άλλο, το πίσω.
αυτό το οποίο έκαναν. Το αν χρειαστεί να ανοίξει και, και το νερό να πάει στα πάνω μερικά. Μπράβο. Και νύχτα. Και με ομίχλη. Και να, όχι, και να κάθεσαι και με κρύο. Να στάσω δύο ώρες το μεσημέρι, το έχω δει εγώ. Αναφέρει την κυρία Παπαδοπούλου. Στην Εφθαλία αναφέρομαι. Στην εγώ πέρσι συνάντησα την Εφθαλία κατεβαίνοντας για Αγκάλι μεσημέρι στην κατηφόρα πριν την Αγκάλι, που είναι το αντιοστάσιο. Τη λέω τι κάνει εδώ, μου λέει ήρθα να ανοίξω τα νερά γιατί έχουν ένα πρόβλημα και κολλάνε και πρέπει να έχει νερό. Και καθόταν εκεί πέρα η γυναίκα μέσα στη ζέστη, μόνη τη, η δήμαρχος, ναι. Όχι την εντροπή, αλλά που, ήταν, είναι. Που είναι η βοηθή τη. Όταν βάλανε. Θα πεις αυτό, ναι, να θέλω να το πω. Θα το... Ναι, ναι, θα γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι που πήγαν στην αντίπαλη. Να αντίπαλη, στον ναι, άλλο ναι, συνδυασμό. Αντίπαλος, οι τρεις αντίπαλων, ναι, αλλά όχι ναι, δέος. Ναι. Οι τρεις από τους συμμετέχοντες ψηφοδέλτιο, ο επικεφαλής, ο κύριος Κυριάκος Μαρινάκης, ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο κύριος Ζαχαρίας Μενιός, την προηγούμενη πενταετία ήταν. Τετραετία. Συμπολιτευόντουσαν με την κυρία Εφθαλία. Ήταν στο συνδυασμό της και λέω εγώ τώρα, ναι. Πρώτα, είσαι στο συνδυασμό κάποιου, βλέπεις στην ότι κάμερα, ναι, βλέπεις, βλέπεις ξέρουμε ότι μας βλέπετε, ναι, βλέπεις ότι κάνει αυτός κάνουμε. Ο άνθρωπος στραβά και λάθη. Εσύ που έχεις τα κότσια, που έχεις τα παντελόνια, βγαίνεις έξω, λες τα στραβά και παρετήσε. Δεν κάθεσαι να τελειώσει τετραετία. Και δύο μήνες πριν τις εκλογές βγάζει συνδυασμό γιατί διαφωνείς με αυτά που έκανε ο δήμαρχος. Α, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κάποιος, γιατί πάνω σε αυτό, όχι κάποιος, κάποιοι και από το περιβάλλον, το οικείο των ανθρώπων, του ενός από αυτούς τους οποίους ανέφερες και της δικής μας οικογένειας, λιδόρισε και, εναντίον μου και εναντίον του κυρίου Πολυχρονάκη λέγοντας ότι όχι, συγγνώμη, όχι ο ίδιος, ένας άλλος της ομίγυρης εκεί, είπε, από τη χώρα, είπε, πυρηνικοί επιστήμονες, για μένα και τον κύριο Πολυχρονάκη. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ πυρηνικός επιστήμονας δεν είμαι. Η δική μου επιστήμη όμως μου έχει μάθει να διαβάζω πίσω από τις λέξεις, να μπορώ να, όχι να διαβάζω, να αναλύω ένα κείμενο, να το αποδελτιώνω και να το ανασκευάζω. Και να ανασκευάζω την επιχειρηματολογία του αντιπάλου. Τι είναι η δική μου επιστήμη. Και θα το κάνω και, για να, και προς επίρρωση των λεγόμενων σου, για να ισχυροποιήσω αυτά τα οποία λέει η Μαρίνα. Λέει λοιπόν εδώ πέρα, γιατί αυτό το κείμενο, το οποίο εάν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, εντάξει θα το δεχτώ, αν και θεωρώ ότι υπάρχει στο συνδυασμό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να γράψουν ένα κείμενο ή να διορθώσουν. Γιατί τώρα παίζει πολύ τεχνητή νοημοσύνη. Τη βλέπω. Ναι. Όποιος δεν ξέρει να γράψει ένα κείμενο, πετάει την τεχνητή νοημοσύνη. Γράψουμε ένα κείμενο. Η αλήθεια είναι ότι με αυτό το συνδυασμό, αφολέγαντος για όλους, κατεβαίνει και ένα παιδί της καρδιάς μου. Με το οποίο είχα μια ιδιαίτερη συζήτηση, γιατί το αγαπώ αυτό το παιδί. Του είπα: δεν είναι για τη μία δική σου ψήφο, είναι για εσένα. Και του είπα ένα πράγμα, του είπα πολλά μάλλον, μεταξύ άλλων του είπα και κάποια. Του είπα ότι. Γιατί μου είπε ότι το έβαλε στην τεχνητή νοημοσύνη, λέει, ήσουν να το γράψει αυτό. Και μετά μου είπε ότι θα σου ζητήσω να το γράψει. Ευχαρίστω του είπα, αν ήσουν από την άλλη πλευρά. Αλλά επειδή μου είπε και ότι δεν χρειάζεται λέει, να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο για να σταθεί σε αυτού του χώρου, α πούμε, στα κοινά. Και του είπα, για να σταθεί, όχι. Για να μιλήσει όμω. Και μετά το συζήτησα με έναν πάρα πολύ γνωστό πολιτικό και φίλο μου και μου λέει, τι λες Φωτεινή. Πλέον πρέπει να έχει. Μου λέει Φωτεινή, γιατί συζήτησαμε, δεν το είπα για το συγκεκριμένο άτομο, μιλήσαμε γενικότερα. Και μου είπε, όχι Φωτεινή μόνο για να μιλήσει, αλλά και για να σταθεί. Και για να καταλάβει αυτά. Πλέον οι πληροφορίε και αυτά που πρέπει να διαχειριστεί ένα δήμαρχο δεν είναι ο τοπικό άρχοντα μια κοινότητα ενό χωριού τη δεκαετία του 70, 80, άντε και 90. Θα καταλαβαίνει και διαβάζει. Πλέον. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, με την παγκοσμιοποίηση, με όλα αυτά που πρέπει να διαχειριστεί κάποιος, υπάρχουν απαιτήσεις. Θα μου πεις και αυτό το καλύπτει η κυρία Παπαδοπούλου που έχει τελειώσει το Μην φεύγουμε από το ένα θέμα στο άλλο όμως. Έχει να κάνει και με από τι αποτελείται ο κάθε συνδυασμός. Είναι από τα στοιχεία. Βεβαίως και θα φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, γιατί κοίτα τώρα όμως τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει εδώ ένα λεπτάκι. Δεν πάει όμως έτσι. Περίμενε να κλείσουμε ένα-ένα τα κεφάλαια. Το ένα ήταν για τον Ελευθέριο Βενιό. Το κλείσαμε λοιπόν. Παρ' όλα αυτά βλέπω άτομα τα οποία ψηφιούν εναντίον του και τα οποία με μια αιμονική μισή κακία
επιμένουν να τον στοχοποιούν. Μα κινηθείτε αλλιώς. Δεν είναι πίσω από την ευθαλία με τον τρόπο με τον οποίο εσείς τον εννοείτε ή τον υπονοείτε ή δεν ξέρω τι άλλο. Κάθε άλλο. Σας έφερα ήδη μία απόδειξη και πάρα πολλές άλλες. Και μπροστά μου έχουν διαφωνήσει και διαφωνούν σε πάρα πολλά. Το ότι τον συμβουλεύετε ως εμπειρότερο, αυτό κάθε άλλο παρά στα αρνητικά συγκαταλέγεται. Τον συμβουλεύετε με την έννοια ότι για πες μου σε θέματα διαδικαστικά. Και είναι λογικό. Και έτσι πρέπει. Ο δάσκαλος τον μαθητή θα διδάξει. Και ο μαθητής θα ακούσει τον δάσκαλο. Αλλά θα προσπαθήσει να γίνει καλύτερος από τον δάσκαλο. Το ξέρω, το ζω αυτό εγώ, το βιώνω. Και είμαι περήφανη γιατί έτσι γίνεται κιόλας. Λοιπόν, αλλά δεν κάνεις τομές. Όπου κάναμε τομές και είπαμε, ω, θα τα αλλάξουμε όλα και αυτό. Ναι. Αυτά είναι αλεξιπτωτισμοί, να το διατυπώσω έτσι κομψά. Το θα τα αλλάξουμε όλα, γιατί εγώ εδώ πέρα, και επειδή είπες γιατί ο διατή δεν παρετήθηκαν, ωραία. Το πιο απλό. Λέει λοιπόν, γιατί θα σας πω κάτι. Κάνω μια εκπομπή. Λέξη-λέξη και γραμμή-γραμμή. Διάβασα και τα δύο, και τα δύο. Τα έχω εκτυπώσει, τα έχω σημειώσει. Λοιπόν. Και να μιλήσω για την οικογενειοκρατία, να το κλείσω αυτό στα γρήγορα. Σας λέω λοιπόν ότι οι περιπτώσεις οικογενειοκρατίας στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, μάλλον στο συνδυασμό Φολέγανδρος για όλους, είναι δύο φορές όσες υπάρχουν στο αντίστοιχο της κυρίας Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Ψάξτε, ελάτε, σας προκαλώ. Δείτε το. Ένα προς ένα τα κοίταξα. Πήρα πληροφορίες για πρόσωπα τα οποία δεν γνώριζα και όλα τα άλλα τα έφτιαξα. Και το έχω φτιάξει στο πλέγμα. Στη διάθεσή σας, όποιος το θέλει. Και δεν μιλάω για συγγένεια τύπου εσύ με τον Γιώργο, τον Ξαρομίλη, που είστε δεύτερα ξαδέρφια. Μιλάμε για συζύγους. Βασικά μιλάμε για συγγένειες πρώτου βαθμού εξαγχιστίας, πρώτου βαθμού εξαίματος. Καταλάβατε, ναι. Λοιπόν, αυτά. Περισσότερες περιπτώσεις εκεί. Λοιπόν, νομίζω είναι 11-6. Μπορεί και παραπάνω. Αν κάτι μου διέφυγε, θα το ξανακοιτάξω. Αλλά σας το λέω. Εδώ λοιπόν λέει: οι διαβουλεύσεις και οι ζυμώσεις αρκετών μηνών οδήγησαν σε μια εκλεκτή ομάδα. Δεν θα σχολιάσω το εκλεκτή προς Θεού. Θα πω όμως: διαβουλεύσεις και ζυμώσεις αρκετών μηνών. Δηλαδή αυτή η μηνή. Συμμετέχεις στη διακυβέρνηση του τόπου, στο Συμβούλιο, ναι. Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, ετοιμάσου και παρακάτω. Και γιατί δεν παρετήσει. Μπράβο. Και παρακάτω ναι. Υπάρχει λέξη ηθική. Η πολιτική στον τόπο μας χρειάζεται ευγένεια, γνώση, ηθική, επιμονή. Προφανώς και έχω τις ενστάσεις μου, γιατί ναι, και ευγένεια χρειάζεται, και ταπεινότητα χρειάζεται, και γνώσεις χρειάζονται, και εργατικότητα και επιμονή. Ναι. Και ηθική. Προφανώς εννοείται ήθος, γιατί ηθική είπαμε είναι άλλο πράγμα. Κοιτάξτε, επειδή σε ένα μικρό τόπο γνωριζόμαστε μεταξύ μας λίγο πολύ, για την ακρίβεια πολύ. Αλλά και εγώ το έχω ψάξει πολύ. Αλλά να θέλεις να γνωρίσεις τον άλλον, όχι να λες «Έλα μωρέ η Φωτίνα, έλα μωρέ η Μαρίνα». Όχι. Να το ψάξεις, να τον ψάξεις, να μπεις βαθιά στο ποιος είναι. Εύκολο να μάθετε ποιες είμαστε και τι είμαστε. Λοιπόν, όχι αυτό το οποίο θέλεις έτσι με μία ισχυρογνώμονα διάθεση να λες μωρέ αυτό και αυτό είναι έτσι, την ταμπέλα και στην άκρη. Λοιπόν, ας ξανασυστηθούμε στην ανάγκη. Λοιπόν, και λέω, ηθική, δηλαδή ήθος, πού, όταν τόσους μήνες αυτό το οποίο είπες. Σας είπα, θα περάσω και στις κυρίες Εφθαλία, δηλαδή για την Εφθαλία να έχω να τις καταλογίσω, αν μου επιτρέπετε, μία βραδύτητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Και πολύ μόνος. Αυτό πήγα να πω, ναι, εντάξει, συμφωνώ Μαρίνα, αλλά αποτελεσματικός, αλλά απελπιστικά μόνη της. Συγγνώμη. Γιατί είχε πρόσωπα τα οποία τη συνέδραμαν, αλλά ελάχιστα. Σε σχέση πια με τις ανάγκες που έχει ο Δήμος. Αλλά είχε ακόμα περισσότερα τα οποία την υπονόμευαν ή αδιαφορούσαν. Λοιπόν, και αυτό, υπονόμευση. Προφανώς, και αυτό. Το ότι δεν βοηθάω δεν πάει να πει και ότι άμα δεν βοηθάω κάνω καλό, κακό φύγε. Κάνω. Δεν συμφωνείς. Ας τη θέση σου σε κάποιον που θέλει να δουλέψει. Γιατί εμένα αυτό μου δείχνει ότι τελικά η θέση μας ενδιαφέρει και όλο αυτό τώρα γίνεται η για θέση. Τη θέση. Και ποια θέση, δηλαδή να λένε ότι είμαι δημοτικός σύμβουλος και τι κάνω εγώ για να αποδείξω ότι άξιζα να βγω δημοτικός σύμβουλος. Και τέσσερα χρόνια τι έκανα, πού βοήθησα. Μα δεν είναι μόνο για να βγουν δημοτικοί σύμβουλοι. Δηλαδή, γιατί ξέρουμε ότι άτομα είπαν ότι θέλαν και την αντιδημαρχία. Τώρα πώς το αξιώνουμε αυτό και γιατί. Λοιπόν.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ μένω στο θέμα, κομμάτι των δημοτικών συμβούλων και λέω ότι όταν μπαίνεις κάπου και λες ψηφίστε με γιατί θέλω να ασχοληθώ με τα κοινά, αναλαμβάνεις και την υποχρέωση να βοηθήσεις τα κοινά. Όχι βγήκα και τώρα άντε μετά από 4 χρόνια και σιγά μωρικά με δεν ξαναβγώ, δεν έγινε τίποτα. Οκ. Υπάρχει κάποιος και τρέχει. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Ήδη ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος από τους υπαλλήλους που έχουν διοριστεί από τον ΑΣΕΠ και όχι από τον Δήμο. Περάσανε από τον ΑΣΕΠ, μπήκανε σε διοικητικές θέσεις στο Δήμο και δεν, λόγω του νόμου που τους επιτρέπει να έχουν άδεια άνευ αποδοχών, ήρθαν, ορκιστήκανε, φύγαν. Λείπουν ήδη 2 άτομα μέσα από το Δήμο στο διοικητικό. Όταν λοιπόν όλα αυτά πρέπει να περνάνε από τα χέρια ενός ατόμου, της κυρίας Παπαδοπούλου, της Εφθαλίας, πώς να προλάβει, δεν προλαβαίνει, δεν γίνεται, δεν βγαίνει η δουλειά, είναι πολύ η δουλειά. Και να πω και κάτι, γιατί είπαμε και για τις γνώσεις, να το πιάσω ένα-ένα. Λοιπόν, γνώσεις. Υπάρχουν άτομα μέσα στο συνδυασμό αυτών, τα οποία σε Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε γίνει το 2020, το καλοκαίρι, ήμουν εγώ με την αντιπρόεδρό μας, του Σύριου, την Κατερίνα, είχαμε πάει να παρουσιάσουμε τη φορεσιά, την έρευνά μου, αδρομερός όμως. Επίμονα μου ζητήθηκε να παρουσιάσω τα σχέδια, όμως δεν το έκανα και τους είπα επιτρέψτε μου να κρατήσω για εμένα κάποια πράγματα γιατί βλέπω μακριά. Αυτό τους είπα, γιατί ήξερα. Θέλετε να σας πω λοιπόν τι αντιμετώπιση είχα. Κάποιοι είχαν την εξυπνάδα, κάποιοι ήταν απόντες. Θυμάμαι και ποιοι. Κάποιοι ήταν ως υπαρόντες. Αλλά ναι, είναι από το Φολέγανδρος για όλους. Λοιπόν, πλέον. Και βέβαια κάποιοι μου έκαναν και κάποιες ερωτήσεις. Η κυρία Τιλαμπαλή μου είπε και τι θέλετε από εμάς και είπα τίποτα, ενημέρωση, δεν πρόκειται να ζητήσω από το Δήμο χρήματα γιατί έχω τα πραγματικά δικαιώματα. Θέλω να έχω εγώ, αποκλειστικά εγώ ως Φωτεινή, γιατί δική μου έρευνα είναι η φορεσιά της Φολεγάνδρου, θα φτάσουμε και σε αυτό μετά τις εκλογές. Θέλω να έχω εγώ την απόλυτη διαχείριση του θέματος. Αλλά διεκπόθηκαν 2 ερωτήσεις. Η μία ήταν από τον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος τώρα είναι, ή τότε ήταν με την κυρία Παπαδόπουλου, τώρα είναι στο Φολέγανδρος για όλους. Λοιπόν, και μου είπε, εμείς ήρθαμε εδώ να δούμε τη στολή. Πολύ διακριτικά του επισήμανα ότι με φορεσιά επέμενε στολή. Εντάξει. Αυτά είναι βασικά τα οποία πρέπει να γνωρίζει κανείς για να εμπλακεί στα κοινά. Σας φαίνεται ίσονος μικρή σημασία. Δεν είναι, έχω να σας πω. Λοιπόν, και βέβαια ο κύριος Ζαχαρίας Μενιός με ρώτησε και το άλλο, πώς ξέρουμε εμείς τι έγινε 400-500 χρόνια πριν. Και βγαίνοντας μου είπε, αν σου πω ότι δεν κατάλαβα λέξη από όσα είπες, εντάξει. Δεικτικά του είπα ότι το αντίθετο θα με εξέπλητα, αλλά δεν θέλω να. Εντάξει. Του τάπα του ιδίου. Το ξέρει. Λοιπόν. Οπότε, ιστορία και ως μάθημα στο σχολείο. Κοιτάξτε να δείτε. Το να ξέρεις γράμματα είναι πλέον απαραίτητο, είναι εκ των όνου κάνευ. Δεν ξέρεις, δεν προχωράς. Το πόσα γράμματα ξέρει ο καθένας από το συνδυασμό αυτών, το ξέρουν οι ίδιοι, το ξέρουμε κι εμείς. Τι θα γίνει όταν θα έρθει μια εγκύκλειος. Γιατί εδώ βλέπω και μια ανισότητα, γιατί βλέπω κάποια άτομα τα οποία ξέρουν γράμματα, αλλά άλλοι που δεν ξέρουν, οι οποίοι δεν ξέρουν ή δεν ξέρουν τα απαραίτητα, τα απαιτούμενα, τι θα κάνουν. Θα μπουν στην άκρη, οπότε θα αφήσουν τους άλλους να μιλούν από αυτό. Δηλαδή, τι. Πάμε σε μια ολιγαρχία επομένως. Πάλι τα ίδια. Ναι, δηλαδή ανακυκλώνουμε το πρόβλημα. Εννοείται ότι περιμένω και αντίλογο. Έτσι, στείλτε μας, θα δώσει η Μαρίνα και τις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις. Ο λόγος για τον οποίο εδώ πέρα δεν θα έχω. Εγώ, είπαμε, το παίρνω πάνω μου. Δεν θα έχω από την άλλη πλευρά καλεσμένο, γιατί αν όλα πάνε καλά θα έχουμε την κυρία Παπαδοπούλου, θέλω να πιστεύω, είναι γιατί έχει να κάνει με τον δικό μου κώδικα αξιών, όπως είπα και πριν. Η εντιμότητα είναι πολύ βασική. Και εγώ εδώ δεν είδα εντιμότητα. Είναι προσβλητικό, δεν είναι, οι ίδιοι το λένε. Δηλαδή και η λογική αυτό λέει. Τόσους μήνες προσπαθείς να δεις με ποιους θα συνεργαστείς για να πας απέναντι, και παραμένεις όμως στη θέση την οποία κατέχεις και δεν παρετείσαι. Τι πιο έντιμο να πεις, παρετούμε, δεν συμφωνώ, τα λέω και στον κόσμο,
Εντάξει, δεν τα είδε. Ναι, τα βγάζω. Τώρα πιάνει με τα μέσα τη δικτύωση. Μα βγάζουν τόσα άλλα. Ναι. Το σπουδάκι στην άλλη άκρη. Μπορεί να τα ξαπροστιάσει. Έχει τα κότσια, βγαίνει μπροστά και λε: αυτό, αυτό, αυτό είναι λάθο. Ναι. Διαφωνώ έτσι, και έτσι, γι' αυτό παρετούμε. Έτσι κάνουν. Δεν κάθονται και την ευγένεια. Εντάξει. Γνωριζόμαστε, δεν θα πω τίποτα άλλο. Την επιμονή, ναι, η αλήθεια είναι ότι τη βλέπω την επιμονή από κάποιου, οπωσδήποτε. Δηλαδή, λυσαλέα μάλιστα, να καταλάβουν εξουσία. Εργατικότητα. Ωραία. Εργατικότητα, δεν αμφισβητώ σε κανένα την εργατικότητα και εγώ δέχομαι και τις αγαθές προθέσεις. Θέλετε να το πάμε πρακτικά? Όχι, δεν δουλεύουμε στο διάστημα. Όχι, εγώ σου λέω για τον τόπο. Γιατί δεν δουλέψαμε? Γιατί μου είπανε και το άλλο. Τέσσερα χρόνια πριν, γιατί δεν δουλέψαμε? Έλα μου, λοιπόν, και άμα δεν μπορείς να βγάλεις ένα, να μιλήσω και με όρους τους οποίους θα καταλάβουν και κάποιοι από τους υποψηφίους, και από τον συνδυασμό και από τον άλλο. Εάν δεν μπορείς, όταν είσαι δεύτερο, τρίτο, βιολί, να βγάλεις ένα άρτιο μουσικό αποτέλεσμα, πώς θες να το βγάλεις αυτό ως πρώτο? Και μη μου πείτε ότι ναι, αλλά ως πρώτο θα τα καταφέρω. Όχι, δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πρέπει να μάθει. Ναι, ακριβώς. Και λέω το άλλο, επειδή μου είπαν, το άκουσα, συζήτησα. Εμείς λέει δεν θα κάνουμε αυτό που κάνει η Εφθαλία. Δεν θα πηγαίνει ένας να τρέχει για όλους. Τώρα το ότι δεν θα τρέχει ένας, αλλά έτρεχε αυτός ο ένας, επειδή ακριβώς κάποιοι από εσείς δεν τρέχανε. Μεταξύ των οποίων άλλων είστε και εσείς οι οποίοι πήγατε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή θα το κάνετε τώρα, δεν το κάνετε πριν. Όχι, το κάνανε. Γιατί δεν ήταν με τους άλλους. Δεν κατάλαβα γιατί πήγανε. Ναι, ναι, γιατί. Δεν κατάλαβα γιατί μπήκανε στο συνδυασμό τη κυρία Εφθαλίας, αφού δεν είχαν σκοπό να τη βοηθήσουν και τελικά θέλανε. Και δεν ήταν και πριν. Ναι. Ναι. Α, προφητικά είχα πει σε κάποιον από αυτού. Είδε ότι τώρα που ήρθε από εδώ, σε τιμήσαμε. Από εκεί δεν έβγαινε ποτέ. Φρόντισε να μα δικαιώσει. Δικαίωσε τον Ελευθέριο Βενιό, έτσι, για να το γυρίσουμε πάλι εκεί. Λοιπόν, βέβαια μετά τον πρώτο χρόνο είχαμε αρχίσει να υποψιαζόμαστε και μην νομίζετε ότι όλα αυτά δεν τα είχαμε δει. Και τον λαγό είδαμε και τις τράμπες είδαμε και τις τραμπάλες. Μίλησα. Το ότι μιλάω με κάποιους, να το είναι αυτή τελικά, ξέρετε, η εγκύτητα η οποία φέρνει την οικειότητα και η οικειότητα διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, στρεβλώνει την πραγματικότητα. Είσαι, είμαστε όμοι, δεν είμαστε. Λοιπόν, αλλά τώρα θα ξανασυστηθούμε, όπως είπα. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε λέει, αυτό το οποίο κάνει η Εφθαλία. Θα πηγαίνουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί πώς. Κοιτάξτε, αυτό έπιασε στον κλεφτοπόλεμο του Κολοκοτρώνη. Ένα λεπτό. Θα είναι ομαδική συνεργασία. Ομαδική. Θα την πούμε. Θα αποδομήσω και το περί ομαδικότητας. Λοιπόν, είπα ότι δεν είμαι περί ελληνικός επιστήμονας. Ναι, το είπα. Ωραία. Λοιπόν, το είπες άλλη μια φορά. Ξέρω εγώ. Να εμπεδωθεί. Λοιπόν. Κοιτάξτε, ο Κολοκοτρώνης με τα παλικάρια του, όταν κάνανε γιούρια, δηλαδή όταν κάνανε το πόλεμο, στον ευνηδιασμό, ναι, τους έμεινε. Τώρα όμως, εν έτη 2023, θέλουμε να ξέρουμε ποιον θα βρούμε πού, στην ώρα της ανάγκης. Της προάλλης στην αγκάλια σπάσε μια γυναίκα το χέρι της. Ξέραμε ποιον θα βρούμε. Και την Εφθαλία. Ο αντιδήμαρχός μας, ο Γεώργιος, ο ψαρομήλικος, να το πω και να το τονίσω. Ο γιατί, Κορονιάτης. Ναι, ο Κορονιάτης. Ναι, και θα φτάσω και σε αυτόν, γιατί είναι και ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί η άλλη πλευρά. Είπαν λοιπόν ότι τη βρήκαμε, τους βρήκαμε, ξέρουμε που θα τους βρούμε. Λοιπόν, όλοι, σχεδόν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στον άλλο συνδυασμό, είτε δεν είναι στη Φολέγανδρο, είτε είναι επιχειρούν στον τουρισμό, οπότε δεν έχουν καθόλου χρόνο. Υπάρχει άτομο το οποίο. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Ιδίως. Ναι, για το χειμώνα κάποιοι δεν είναι καν εκεί. Μα κοιτάξτε, το καλοκαίρι είναι και οι μεγαλύτερες ανάγκες του μισθού. Που είναι πολύ ο κόσμος και πολλές οι. Ναι, όταν δεν βρίσκεις δύο λεπτά για να κάνεις κάτι πολύ απλό και προκαθορισμένο. Ναι, το δέχομαι. Γιατί ο υπάλληλός σου έφυγε, γιατί δεν μπορείς, γιατί αρρώστησε, γιατί οτιδήποτε. Τα δέχομαι. Ως εξηγήσεις, τα δέχομαι. Αυτό όμως δεν αποδυναμώνει την πραγματικότητα, η οποία λέει, ξέρετε, και είναι μία πραγματικότητα η οποία είναι εξαιρετικά καταπιστική και είναι εκεί εμφατικά και σου λέει, ναι, αλλά υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή, την ώρα της ανάγκης θα κάνω, θα πω εγώ, μα τώρα έχω αφήξεις, τώρα σερβίρω, τώρα έχω άτομα στο δωμάτιο, τώρα έχω την ταβέρνα, τώρα έχω το καΐκι. Η κυρία Παπαδοπούλου κράτησε, η Εφθαλία κράτησε 2 χρόνια κλειστή την επιχείρησή της επί κορονοϊού για να αντιμετωπίσει αυτή την πάρα πολύ δύσκολη παγκοσμίως κατάσταση.
Και όχι μόνο. Και με, αυτό είναι η κορονίδα. Από εκεί και πέρα όμως και στην καθημερινότητα. Ο σύζυγός μου, ο οποίος είναι από μια ευρωπαϊκή χώρα και έχει μια άλλη κουλτούρα, δύο εύστοχα πράγματα είπε. Το ένα είναι ότι εξεπλάγει όταν είδε την Εφθαλία να μαζεύει και καρέκλες με αγροτικό. Είναι οδηγή το ασθενοφόρο. Ναι, που έχει γίνει και ναι. Να πω όμως ότι μου είπε και το άλλο. Είχε μια συζήτηση με δύο, με τέλος πάντων δύο ξαδέρφια μας, ένα ζευγάρι, το οποίο ήρθε να επισκεφθεί τη μητέρα μου και μας είπε ότι τι να κάνουμε, το ένα μας παιδί από τη μια, το άλλο από την άλλη. Ο σύζυγός μου είπε να κάνει το καλύτερο για τον τόπο. Μακάρι όλοι να το δείτε έτσι. Αλλά ξέρω πάλι ότι και το ΣΟΗ και το παιδί μου και εντάξει. Αλλά αυτό είναι η μικρή εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει τι θα κάνουμε με τη φωλέγα δωρό αύριο. Οπότε, ας δούμε και το, τι άλλο είπα, τη φωλέγανδρο για όλους, Μα εδώ πέρα υπάρχουν φράξεις, όρια, είδα, εσείς που έρχεστε για 10 μέρες τη φωλέγανδρο. Μιλάτε. Και είμαστε εμείς, και ειδικά αυτό το άτομο που το έγραψε πρέπει να γνωρίζει, ότι είμαστε εμείς, και σαν και εμάς κι άλλοι πολλοί, οι οποίοι βγάλαμε τη φωλέγανδρο από τη στενοπό. Αλλιώς ακόμα θα ήταν μετά τη ψαροσύνη και να στείλω στο λιώσει και στο νομικό και τον πάγο και αυτό και ή τουλάχιστον και δεν θα κάνει άλλο. Και αυτοί όλοι που μιλάνε μπορεί να ήταν αγέννητοι τα χρόνια που οι Αθηναίοι σε εισαγωγικά φωλεγάνδροι βοηθούσαν τον τόπο τους, γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε προγράμματα από το ΕΣΠΑ. Ό,τι έργα γινόταν ήταν αυτά τα εμβάσματα. Έτσι. Ο Σύλλογος Φωλεγανδρίων. Ο οποίος ήταν εξελίχθηκε σε φωνητών. Ο Σύλλογος Ανομεριτών. Επί Γεωργίου Καριστινέου. Που τα λένε αυτά. Μα κάνανε εκδηλώσεις, εκδρομές, χώρους, μαζεύανε χρήματα και τα στέλνανε στο νησί. Και όχι μόνο η. Επί Γεωργίου Καριστινέου και Πέτρου Βενιού. Έλα, να το πούμε και αυτό. Και Πέτρου Βενιού. Και όχι μόνο η συλλογική προσπάθεια, και η ατομική προσπάθεια. Άλλος ένας ο οποίος έκανε πολύ βρώμικη δουλειά και. Πόσοι και πόσοι συντοπίτες μας, συμπατριώτες μας, που μέναν στην Αθήνα, βοήθησαν με την δύναμή τους και με τα χρήματά τους στον τόπο. Και κάνανε από μόνοι τους έργα, όχι σε συνεργασία με το σύλλογο ή οτιδήποτε άλλο. Δίναν λεφτά να φτιάξει την εκκλησία, δίναν λεφτά να φτιάξει αυτόν τον δρόμο, να φτιάξει αυτή την πλατεία. Αυτοί, οι Αθηναίοι βοηθάγαν τον νησί. Το νησί τότε ήταν πάνθοχο. Τότε τουρισμός υπήρχε. Με ρωτάγανε στο σχολείο από πού είσαι, από τη Φωλέγανδρο. Και ψάχνανε στη Μακεδονία. Όπα. Εδώ. Πού είναι αυτό. Συγγνώμη, κάτσε. Εσύ λες αυτό γενικά. Εγώ θα σας πω λοιπόν. Πού είναι αυτό. Νομίζω το έχω ξαναπεί στην εκπομπή. Πρώτη γυμνασίου. Μας καλεί η γυμνασιάρχης. Έχω βγει πρώτη σε βαθμολογία τέλος πάντων για να μπω στη σημαία. Και μας ρώτησε τους αριστούς από πού είμαστε. Εγώ περήφανη είπα από τη Φωλέγανδρο. Πού είναι αυτό. Η τότε γυμνασιάρχης μου ήταν από την Αμοργό. Ένιωσα ακύρωση. Δηλαδή ένιωσα. Η γυμνασιάρχη δεν ήξερε τη Φωλέγανδρο. Αμοργανή. Αυτό έχω πει. Ναι. Φοβερή. Εντάξει. Ένιωσα τόσο άσχημα. Και συγχρόνω εγώ... και το δείχνα στο χάρτη. Ναι, και εγώ και έτσι λέω. Και μου λέει, εγώ με την Αμοργό μου, λέει, δεν το ξέρω. Δεν την ήξερε κανείς. Ναι. Εντάξει, μιλάμε τώρα πριν 40 χρόνια. Εγώ. Ναι. Αν και πριν 30 χρόνια, και ακόμη και τώρα. Δεν ήταν 40, δεν το, τα τελευταία 20 χρόνια λένε, α, τι φωλέ. 43 χρόνια. Πολύ ωραία. Για μένα. Βέβαια, έχω ακούσει και διάφορα για τον Ιστιακό. Καλά, δεν θα το πω. Σαν κάποιος αρέσει, κάποιος δεν αρέσει, όλοι μου λένε, τέλος πάντων. Ας κάνω κι άλλη μία επισήμανση. Λοιπόν, να πω κάτι. Εάν αυτό το κείμενο. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ποιος είναι ο συντάκτης του. Ο κύριος Μαρινάκης, εάν είναι, για το οποίο έχω ισχυρές αμφιβολίες. Ναι, υπογράφει. Να προσέχει καλύτερα όμως την υπογράφει. Συντακτικά είναι ένα κακό κείμενο. Συντακτικά. Νοηματικά επίσης είναι κακό κείμενο γιατί δεν έχει προτάσεις. Φλιναφήματα και πομφόλιγες. Δηλαδή φλιαρίες και αερολογίες, για να το μεταφράσω. Γενικολογίες, εντυπωσιακές λέξεις, αυτό. Ναι, αλλά ξέρετε, ακόμα και στις πανελλαδικές, τα παιδιά καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα θέμα, ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα και να προτείνουν λύσεις. Δεν βλέπω εδώ γενικόλογα. Κάτι το οποίο το είδα και ως πνεύμα και στα μικρά βίντεο, τα οποία γνωρίζω, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ότι θα είναι, ότι είναι
Το είπανε, spoiler, προφανώς είναι προανάκρουσμα, έτσι για κάτι περισσότερο το οποίο έπεται. Μα δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα, ό,τι και να μας πείτε, δεν αλλάζει. Δηλαδή, εγώ μίλησα για συγκεκριμένα στοιχεία ουσίας. Τώρα, στην επικοινωνιακή πολιτική, που και αυτό ξεπερασμένο είναι, γιατί η φίλη μου, η επικοινωνιολόγος με την οποία ναι, συζητάω πάρα πολύ, και όχι μόνο, ένα σπουδαίος άνθρωπος, μακάρι να τα καταφέρουμε να τη φέρουμε και στην εκπομπή, και να πούμε και άλλα πράγματα. Μαρίνα, μπορείς αυτό να το σταματήσεις, παρακαλώ, γιατί κάτι κλείστο καλύτερα το δικό σου, βλέπουμε το δικό μου, γιατί το δικό σου έχει πρόβλημα. Και δεν πειράζει που σου κάνω παρατηρήσεις, δεν θα τη χαϊδέψω και θα το δείτε και στη συνέχεια. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ξεπερασμένο είναι και αυτό, εντάξει, δεν μας λέει κάτι, αλλά κάτι άλλο το οποίο σημείωσα, ετερόκλητη πολιτική συνεργασία. Το ετερόκλητη, το συνεργασία, δημιουργούν οξύμορο σχήμα. Είναι από ετερόκλητη, ναι, ναι, αυτό προφανώς. Ετερογενής δηλαδή. Με λίγα λόγια, το λάδι και νερό. Κάποια πράγματα δεν σοφιλιάζουν, δεν μπορούν να συμπράξουν. Κοιτάξτε. Ετερόκλητα στοιχεία, μόνο στην τέχνη, όποιας μορφής, όχι στην πολιτική τέχνη, γιατί η πολιτική τέχνη έχει μέσα και την τεχνική, έχει και την επιστημοσύνη, και την επιστήμη. Με την αρχαιοελληνική του όρο έννοια. Στην τέχνη. Όποια άλλη μορφή, ετερόκλητα στοιχεία, είτε αυτή είναι η 7η τέχνη, είτε είναι οι καστικές τέχνες, είτε είναι η μαγειρική τέχνη, το δέχομαι και αυτό. Λοιπόν, εκεί τα ετερόκλητα στοιχεία μπορούν να αποδώσουν και υπό όρους βέβαια και προϋποθέσεις ένα θετικό αποτέλεσμα. Όχι πάντα, ενίοτε. Στην πολιτική, ποτέ. Αυτό το λέει η ιστορία, δεν το λέω εγώ. Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα τέτοιας ετερόκλητης πολιτικής συνεργασίας, η οποία είχε τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Και επειδή πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, μιλάω για τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Αυτά είναι παιδιά της ανάγκης, ευκαιριακές συνευρέσεις. Επίσης, ισχυρά αμφισβητώ το παραμέρισε τις ατομικές πολιτικές πεπιθήσεις. Αλήθεια τώρα, εμένα αυτό μου λέει, ξέρετε τι, ή ότι αυτές οι πολιτικές πεπιθήσεις δεν είναι πολύ ισχυρές, άρα μιλάμε για όφα, όπου φυσάει ο άνεμος, ανερμάτιστους ανθρώπους, άρα ανθρώπους ανάξιους εμπιστοσύνης. Γιατί εάν δεν είσαι σταθερός κάπου, και μην έρθει κάποιος να μου πει, μα ο Κανελόπουλος έλεγε ότι για να μείνεις πιστός στις ιδέες σου πρέπει να αλλάξεις κόμμα. Ναι, κόμμα, όχι ιδέες. Εδώ μιλάμε για τις ιδέες, τις πεπιθήσεις. Λοιπόν, οπότε και εδώ αποδομείται. Πού είναι η βάση ισχυρή και πώς παραμερίστηκαν. Θα ήθελα πραγματικά να το ξέρω αυτό, να το δω. Και άντε και οι ατομικές πολιτικές πεπιθήσεις, και άντε και παραμερίστηκαν. Αυτό δεν γίνεται. Μπορεί να έγινε γι' αυτόν τον λόγο και μόνο, αλλά πιστέψτε με και θα το δείτε, ως εδώ φτάνει ο παραμερισμός, γιατί θα έρθει η ώρα κατά την οποία αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να συμφωνήσουν, να συζητήσουν και να συμφωνήσουν για θέματα μείζωνος σημασίας, τα οποία θα απαιτούν τη αγαστή συνεργασία όλων επί της ουσίας, και για τα οποία αυτά θέματα και για τις αντίστοιχες αποφάσεις δεν θα έχουν το προνόμιο, το πλεονέκτημα, την πολυτέλεια του χρόνου αυτού των μηνών για διαβουλεύσεις. Όχι, θα πρέπει άμεσα και γρήγορα, μιλάμε για την εποχή της ταχύτητας, να πάρουν αποφάσεις. Και τότε τι. Τότε τι, ποιοι θα αποφασίσουν. Άνθρωποι με διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές προσλήψεις και αντιλήψεις της πραγματικότητας και του σύμπαντος κόσμου, τέλος πάντων, και κυρίως της πολιτικής, δεν γίνεται να συνενέσουν. Εκτός και αν γίνει αυτό το οποίο είπα πριν, οι δύο-τρεις, έλα, μη μιλάς εσύ, δεν ξέρεις, ή άσε με να ξέρω καλύτερα, και παραμερίζονται. Οπότε, η αρχή των ολίγων, ολιγαρχία. Τώρα, προγραμματικές δηλώσεις οπωσδήποτε εδώ δεν έχουμε. Γενικολογίες είπαμε. Θέλουμε, οραματιζόμαστε, θα κάνουμε αυτό. Εντάξει. Αλλά δεν μας λέτε το πώς. Και επίσης, τι εννοεί ο κύριος Μαρινάκης, και γι' αυτό λέω ότι έχω ισχυρές αμφιβολίες για το αν είναι ο ίδιος ο συντάκτης του κειμένου. Τι σημαίνει ως επικεφαλής δεσμεύομαι να διασφαλίσω και να κρατήσω σταθερή την πορεία για όσο καιρό
χρειαστεί για τον εξορθολογισμό και την επανίδρυση του Δήμου. Μα δεν θέλουμε να επανιδρυθεί. Ούτε κανείς είπε ότι χρειάζεται εξορθολογισμός. Εντάξει, εγώ με τον κύριο Μαρινάκη έχω μιλήσει για την ακρίβεια. Δεν έχω μιλήσει ακριβώς, εγώ μιλούσα. Δεν άκουσα έναν αντίλογο. Ήταν στη Λότζη για ένα βράδυ, αν θυμάται. Είναι μέρος της δουλειάς μου να ξέρω το επίπεδο λόγου του συνομιλητή μου. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πανηγύρι δηλαδή, και θα το πάνε να σου φέρουν στον ίδιο δρόμο. Αυτό. Ούτε καν. Και εάν δεν ήταν εξορθολογισμένος ο Δήμος μας, τότε εσείς οι ίδιοι δεν θα μπορούσατε να έχετε τις επιχειρήσεις σας, οι οποίες ευημερούν από όσο γνωρίζω. Των περισσότερων. Τώρα κάποιοι άλλοι. Αυτό το ξέρετε εσείς. Σκεφτείτε, γιατί αν ο διπλανός στον ίδιο χώρο δουλεύει. Ευδοκιμεί και εγώ, όχι, τότε το πρόβλημα είναι δικό μου. Και επανίδρυση. Αφού αποδομήσαμε τον εξορθολογισμό. Τι επανίδρυση, τι εννοείται. Ότι θα γίνει τι. Μήπως θέλω να πω ένα σύνταξη. Προφανώς, γι' αυτό μιλάω για να. Μήπως θέλω να ψήνω την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, υπάρχει να το σκέφτομαι πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης, όταν βλέπεις. Άντε τώρα, να. Είπα ότι δεν είμαι πυρηνικός επιστήμονας. Ε. Ωραία. Ναι, ωραία. Να το ξαναπώ, βρε παιδί μου. Γιατί. Διότι μια εκλεκτή ομάδα τελεία και μετά λέει άξιοι συμπολίτες μας που είναι στην πρώτη. Σε ένα επίσημο κείμενο. Απαγορεύεται να υπάρχει κύρια πρόταση χωρίς ρήμα. Έτσι λιγάκι, έτσι, αυτά τα πάνω-πάνω. Εδώ θα είμαστε και θα είμαστε μέχρι τέλους. Yeah. Πάμε τώρα, λοιπόν, είπα, δηλαδή, και φτάνω στην κυρία Παπαδοπούλου, είπα τη βραδύτητα σε κάποια θέματα. Αλλά δεν μπορείς να την υπονομεύεις, να τις πριονίζεις, να τις πριονίζεις την καρέκλα, για να την πάτσεις εσύ βέβαια, και μετά να κουνάς και το δάχτυλο. Να πάλι η έλλειψη ήθους, έτσι, επειδή ναι. Λέγαμε κάτι για ηθική. Όσον αφορά τώρα στις... το φωλέανδρος για όλους δεν είπα. Το για όλους είπαμε, το αμφισβητήσαμε, έτσι, το δεν... Μας το δείξατε. Και λέω εγώ τώρα, για τη φωλέανδρο που αγαπώ. Εντάξει. Είπαμε για τη βραδύτητα. Εγώ με την Εφθαλία έχω αντιπαρατηθεί σε κάποια πράγματα. Δεν μου χαρίστηκε, δεν τις χαρίζομαι. Πέρυσι, γιατί μου είπε, ναι, και μην νομίζεις, λέει, κοιτάξτε τώρα τι σημαίνει η δολιότητα, επειδή μιλάμε για ηθική τώρα, για ήθος. Έρχεται και μου λέει ένα πρόσωπο, γνωστό και μη εξαιρεταίο, και μην νομίζεις ότι σου έδωσε το χώρο, ας πούμε, για το χρόνο να κάνεις πέρυσι την εκδήλωση για τα μικρές αιτικά. Αυτό, ξέρω, εγώ το έκανε για να σε έχει ευχαριστημένη. Ένα λεπτό. Ο Δήμος συνέπραξε, αλλά και η περιφέρεια. Και όπως μου είπε ο ίδιος ο κ. Χατζημάρκος, προσέψε το κείμενό μου. Περιφέρεια δεν έχει χρηματοδοτήσει, δηλαδή μόνο το Γαβαλά και φέτος νομίζω τον Καλδάρα, κάτι μας χρηματοδότησε. Και μου είπε, του χρόνου λέει 30.000, του λέει όχι, θα περιμένεις και αλλαλώς. Λοιπόν, και μου είπε, τον έπεισε το κείμενο μου, αλλά δεν το έκανα εγώ. Ο Σύριος είναι μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από πάρα πολλούς ικανούς ανθρώπους, ο καθένας στον τομέα του, και δύο μήνες πραγματικά δουλέψαμε σκληρά. Λοιπόν, και δεν μου έδωσε η Εφθαλία για να με ευχαριστήσει. Δεν έχει κανένα λόγο. Κανένα. Και αυτό φαίνεται βέβαια και από την απήχηση την οποία είχε εκδήλωση και από τις προβολές και από το ότι φέτος μου ζητήθηκε και μου λέει θα ξανακάνετε. Τους είπα. Τα ίδια. Να είμαστε καλά, να πάνε όλα καλά και εδώ είμαστε. Άλλο. Λοιπόν. Και να δεις δηλαδή. Α, ναι. Και για να κλείσω αυτό το κομμάτι και να πάμε στο άλλο, αργήσαμε λίγο, αλλά έπρεπε. Θα το κλείσουμε σήμερα και θα συνεχίσουμε την επόμενη. Ναι. Αν είσαι εσύ. Πρώτα αυτό. Γιατί έχω ετοιμοπόλεμο αντικαταστάτη, αν εσύ δεν μπορείς. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω. Μπορεί να έρθω με καθυστέρηση. Ναι, ωραία. Πάντως ο Παναγιώτης ο Κωνσταντινίδης είναι σε πάλι. Ναι, δεν το συζητώ. Και λέω λοιπόν. Τι ήθελα όμως να πω, κάτσε, γιατί αυτό τώρα το διαβάζω. Όχι, είχε να κάνει με. Όχι για την εκδήλωση και κάτι θέλαμε να πούμε πάνω σε αυτό. Ότι έχει σε αντιπαράθεση την Εφθαλία. Ναι. Όχι για τη δολιότητα. Ναι, γιατί θέλω λοιπόν να πω ότι οι μεγάλες παγίδες είναι δύο. Η μία είναι ο εφησυχασμός, οι κάλπες είναι άδειες. Το έχουμε σίγουρη τη νίκη, δεν πρέπει να έχετε ούτε από τους μεν ούτε από τους δε. Ακριβώς. Και η άλλη παγίδα, την οποία πάρα πολύ ωραία έχουν στήσει, αλλά το βλέπουμε. Η άλλη πλευρά, και
Ναι, είμαι από την εδώ πλευρά. Συνειδητά και συνειδητοποιημένα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε αμφιβολία πάνω σε αυτό ή παρανόηση. Εξάλλου, είχα μία συζήτηση με τον κύριο Χριστολίδη και κάτι είχαμε πει και του είχα πει ότι ο οποίος μου αποκάλεσε λόγιο άνθρωπο, απέχω από το να είμαι λόγιος, αλλά εντάξει, τον ευχαριστώ. Του είπα ότι για να είμαι εγώ σε ένα συνδυασμό θα πρέπει ή να ηγούμε του συνδυασμού ή να είμαι πίσω από ένα εμπειρότερο από εμένα, πιο μορφωμένο από μένα ή εμπειρότερο από εμένα, επεπαιδευμένο μάλιστα. Για το δεύτερο μου είπε δύσκολο, για το νέο πιο έμπειρο, λοιπόν. Και γι' αυτό είπα μόνο στην παρούσα φάση πίσω από την Εφθαλία. Και θα φτάσω στην Εφθαλία. Να πω λοιπόν ότι το να λες έχουμε νικήσει για να ρίξει το ηθικό. Να, αυτό είναι λοιπόν, το σπάσιμο του ηθικού. Όχι. Δεν πτωούμαστε. Βάζω και τον εαυτό μου από εδώ. Και πάω λοιπόν τώρα εδώ, στην κυρία Παπαδοπούλου. Στην Εφθαλία. Και έχω αντιπαρατεθεί και έχουμε πει πράγματα και με τον Ελευθέριο Βενιό πριν, παλαιότερα. Ίσως είμαι ο μόνος φολεγάνδριος ο οποίος έχω χάσει χρήματα, μάλλον όχι εγώ, ο Σύριος, το 99, έτσι, έτσι, και θα μπορούσα να το καταλογίσω. Κάναμε όμως έναν γόνιμο διάλογο, δόθηκαν οι αμοιβές εξηγήσεις, ζητήθηκε συγγνώμη, είπαμε κάποια πράγματα, δεν ήταν δική του ευθύνη, όπως αποδείχθηκε, βρέθηκε άκρη, αλλά ξέρετε, δεν μένεις μισήκακα, έτσι, αιμονικά προσκολλημένος στο παρελθόν, προχωράς. Και ό,τι τέλος πάντων είναι απονεκρωμένο, καλό είναι να πηγαίνει στην άκρη. Mm. Λοιπόν, και όταν λέμε να έρθει νέο αίμα, όπα, εδώ, να το πω, δεν μιλάμε ηλικιακά, δεν αναφερόμαστε σε ηλικιακό προσδιορισμό. Δεν θέλουμε νέους σε ηλικία, θέλουμε νέους σε μυαλά. Αυτό είναι. Σε... Γιατί εγώ βλέπω νέους με παλιακά μυαλά. Και μεγάλο σε ηλικία, με σύλικες και πάνω. Με πολύ ανοιχτά. Και πάω εδώ στον Γεώργιο τον Ψαρομήλικο. Τον αντιδήμαρχο, ναι, γιατί το άφησε, γιατί κάποιοι μου είπαν και ο Κορονιάτης, ας πούμε, τι γράμματα ξέρει. Τους είπα, δεν είναι τι γράμματα ξέρει, είναι πόσο ανοιχτό είναι το μυαλό του. Ένας αγρότης, γεωργοκτηνοτρόφος, έγινε ψαράς. Σε πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, δεν ξέρω αν μπορεί να συναγωνιστεί, ας πούμε, τον κύριο Ζαχαρία Βενιό. Δεν το ξέρω, ναι. Δεν με αφορά κιόλας, γιατί, αλλά για τα κατάφερε έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Και την ίδια, το ίδιο ανοιχτό μυαλό, έχει δείξει και έχει επιδείξει την διαδιάθεση και συμπεριφορά και σε πολλά άλλα θέματα. Και σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τον χρόνο και στη δύσκολη την ώρα, εκείνος χρησιμοποιεί ακόμα και το προσωπικό των επιχειρήσεών του για να ευοδοθούν θέματα του Δήμου. Δηλαδή, ο καημένος ο Τάκης, τώρα έτσι για να το ελαφρύνω και λίγο, Τάκη, πήγαινε να δεις το νερό. Τάκη, κοίτα την μπάρα. Ράμπα, συγγνώμη. Έτσι, ράμπα. Μπάρα ή ράμπα. Μπάρα. Α, ναι, η μπάρα, ναι, όχι η ράμπα, συγγνώμη, ράμπα είναι τα. Ναι. Να σηκώσει την μπάλα, να δει. Λοιπόν. Ή όταν συμβαίνει οτιδήποτε στην αγκάλη, ο οποίο είναι ο τουριστικό πνεύμονα του νησιού και το ξέρουμε, να είναι εκεί. Λοιπόν. Και έχει μάθει να ακούει. Να σέβεται ως εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερα από αυτόν, αλλά και εμείς σεβόμαστε την πείρα του. Και το ίδιο για να κλείσω για την Εφθαλία Παπαδοπούλου. Η Εφθαλία λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ευγενικός, ταπεινός, ο οποίος ακούει, αλλά πάρα πολύ έμπειρος. Χαράζει τη δική της πορεία, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Ό,τι και να λένε, εμείς ξέρουμε. Και τώρα θα πες κάτι, γιατί θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Τέσσερα χρόνια η Εφθαλία έτρεχε και τα πάντα. Από τη λάμπα, από τον άρρωστο, από το να ανοίξει το νερό, να λύσει το πρόβλημα. Ήταν καλή τέσσερα χρόνια. Τώρα, παραμονές εκλογών. Είναι η κακιά η Εφθαλία. Μα τώρα θέλουμε πολύ δηλαδή, καλύτερα. Ναι, εντάξει, τουλάχιστον κρατήστε μια σταθερή έτσι, αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Ακυρώνω τους εαυτούς σας και σέβομαι αυτούς που ήταν μόνιμα και σταθερά στην αντιπολίτευση. Ναι. Γιατί αυτοί τουλάχιστον όλα τους αυτούς σταθερά. Ναι, αυτό το οποίο είπα πριν. Στην αντιπολίτευση. Αλλά αυτοί που ήταν από εδώ και πήγαν από εκεί, αυτοί είναι χειρότερα. Και ακόμα χειρότερα, εκείνοι που πήγαν από εκεί, ήρθαν εδώ, ξαναπήγαν από εκεί. Αυτό, ναι. Αυτό λέει ότι κυνηγάω την καρέκλα. Ναι. Κάποιοι βέβαια το είπαν και ξεκάθαρα, ήθελα την καρέκλα. Ναι, χωρίς να κοιτάμε αν έχουμε τα προσόντα. Ναι, τα προαπαιτούμε. Μια καρέκλα κάποιο. Ναι, και επειδή είπα για προγραμματικές δηλώσεις, είναι σαφές ότι όταν είσαι η συμπολίτευση, όταν είσαι ο κυβερνών συνδυασμός, η κυβέρνηση του τόπου, τέλος πάντων,
η Δημοτική Αρχή. Έχεις ένα έργο να επιδείξεις και βάσει αυτού λες, έκανα αυτό, θα κάνω εκείνο. Οπότε κάνεις ανακεφαλαίως και, ναι, και συνεχίζεις. Απολογισμό του τι. Οπότε, έχεις εδώ, όχι, όχι, προγραμματικές δηλώσεις, ναι, δεν είναι αυτό το οποίο, ναι, εντάξει, θα το έξει. Α, μαθήματα ελληνικών, να τα βάλω, για σένα προς Θεού. Αναφέρομαι στο 1-2-3, γιατί αυτό χρειάζεται, 1-2-3. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Έκανα αυτά, έκανα τόσα. Ναι, θα συνεχίσουμε για την υλοποίηση, αλλά ξέρουμε σε τι αναφέρεται. Τώρα, είμαι αυτός, είμαι τόσο, κάνω αυτό. Αυτά δεν. Όλο το καλοκαίρι κυκλοφορούσαν βιντεάκια. Δεν έγινε το γήπεδο, δεν έγινε αυτό. Ξέρετε, παιδιά, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να το ξέρετε μέσα στο Δήμο. Υπάρχουν οι εγκρίσεις, αλλά υπάρχει μια γραφειοκρατία από, από το ελληνικό κράτος εδώ και δεκαετίες, ναι, που κάποια προγράμματα καθυστερούν να υλοποιηθούν. Δεν είναι όλα στο, ναι, χέρι του Δήμου. Είπα στην αδελφή ενός υποψηφίου από το στοφολέ. Δεν είναι όλα στο χέρι του Δήμου. Ναι. Υπάρχουν πιο πάνω από η περιφέρεια, οι εγκρίσεις. Λοιπόν, είπα στην αδελφή. Και τέλος, αυτοί που έχουν την έννοια για το αν θα είναι το λιμάνι, το γήπεδο, όλα αυτά που χρειάζεται ο τόπος. Γιατί αφήσαν την Εφθαλία να πηγαίνει τα ταξίδια και να χτυπά τις πόρτες και δεν πήγαν αυτοί να χτυπήσουν τις πόρτες και να πούν, ελάτε εδώ, μας είπατε, δεν μας κάνατε, εγώ είμαι στο Συμβούλιο. Ας γίνω τώρα πάλι κακιά, γιατί εγώ είμαι κακιά. Να αναλάβω σε εγώ τι γλώσσα, και Μαρίνα, ρωτάω εγώ, σε τι γλώσσα. Σε αυτή που ξέρουν, αφού μπορούν και μιλάνε και βγαίνουν έξω και λένε και διαδίδουν και, εδώ τώρα θα πω και κατηγορούν, ας έχουν τα κότσια να πάνε με τη γλώσσα που μπορούν να μιλήσουν και να πιάσουν από τα πέτα, αφού είναι παντελονάτι, να το πω έτσι και λίγο πιο λαϊκά. Και να του πούνε, αλλά εδώ μου ούταξε, δεν το έκανε. Ναι. Θα σε πιέσω εγώ που είμαι στο Συμβούλιο. Ποιο θα πάει, εγώ που είμαι απλό δημοτή, η γειτόνισσα ή η παρακάτω γειτόνισσα. Ένα λεπτό, δεν έχω κανένα λόγο να μιλήσω. Ναι, ένα λεπτό. Και να πω και κάτι, γιατί εγώ μιλάω με πραγματικά γεγονότα και είμαι στη διάθεση που θέλει να του πω και πρόσωπα και καταστάσει. Όλοι κατηγορούνται, αλλά κανεί δεν πήγε να χτυπήσει καμία πόρτα και να ζητήσει το λόγο. Ξαναλέω σε ποιο λόγο, Μαρίνα, με ποιο λόγο πρέπει να αρθρώνει λόγο. Ναι, εντάξει. Είμαι κακιά εγώ, λοιπόν. Κακιά είμαι. Πυρηνική επιστήμονας δεν είμαι. Όχι, το είπαμε. Ναι. Λοιπόν, όσες φορές χρειάζεται. Γιατί έχει τελειώσει με το δύο. Α, ναι. Λοιπόν, όχι, το φυσικό βρε. Ναι, αλλά το μετσόβιο. Το μετσόβιο, περιμένω ακόμα την απάντηση. Λοιπόν, δεν σε δέχτηκα, ναι. Όχι, όχι, περιμένω ακόμα την απάντηση, γιατί από αυτούς οι οποίοι έχουν τελειώσει το μετσόβιο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Λέω λοιπόν το εξής, είχα το καλοκαίρι, συζήτησα πριν κάποιες μέρες ουσιαστικά με την αδελφή ενός από εκείνους οι οποίοι κατεβαίνουν και διεκδικούν την ψήφο με το συνδυασμό Φολέγανδρος για όλους. Ήθελα να με συμβουλευτεί, ήθελε τη γνώμη μου γιατί θέλει να συνεχίσει τις σπουδές της, την ενθάρρυνα, την κοπέλα. Της είπα ότι είμαι εδώ, ότι χρειαστεί. Αλλά της είπα και κάτι. Και σε ποια γλώσσα θα καταφέρουν να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν ο ένας πάει ψάρια, ο άλλος παίξει βιολί, ο τρίτος κάνει ένα κοκτέιλ και ο άλλος σερβίρει ένα καλό. Χορέψει αυτό. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, το ξέρω τώρα, λαϊκίζω, αλλά στο λαϊκισμό. Απαντάς με λαϊκισμό. Γιατί μπορώ να μιλήσω και αυτή τη γλώσσα. Λοιπόν, μην μπερδεύετε την ευγένεια με αδυναμία. Μην τα συγχαίετε. Μπορώ να γίνω πολύ κακιά, πολύ καυστική, πολύ δεικτική, το δι με ήταν αδαγκώνω δηλαδή, δηλητηριώδης. Δεν το κάνω, γιατί αγαπώ τον τόπο μου. Αλλά όπου δω κάποιον να θέλει να τον βλάψει, και βλέπω, γιατί ξέρω πίσω από τα λόγια, τι υπάρχει, τι υποβόσκει και τι υποφόσκει, θα σταθώ αμήλικτα απέναντί του. Με όλες μου τις δυνάμεις, τις προσωπικές, τις γνωριμίες μου, πείτε όπως θέλετε. Και τώρα να πω, την αναβάθμιση εγώ στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Παπαδοπούλου τη βλέπω. Βλέπω ανθρώπους, θέλετε να μιλήσω ότι έχουν τυχαία. Ναι, να το πούμε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Όταν άλλοι περνούσαν το χρόνο τους κάνοντας αυτό, εμείς κάναμε αυτό. Σπουδάζαμε. Και τη βλέπω. Τη βλέπω την αναβάθμιση, τη βελτίωση, άτομα ικανά, δηλαδή εδώ βλέπω το πρωτογενές υλικό, το έμψυχο υλικό, το οποίο μπορεί να θεραπεύσει πραγματικά τις ανάγκες του τόπου. Το ερώτημα είναι γιατί όχι νωρίτερα, και εδώ θα ευνηδιάσω τη Μαρίνα.
Γιατί τώρα, Μαρίνα, και όχι νωρίτερα, γιατί την αφήσαμε τόσο. Βάζω και τον εαυτό μου σε αυτό, αλλά εσύ κατεβαίνεις. Εγώ έχω πει ότι δεν θα επιχειρήσω. Γιατί δεν θα βάλει νωρίτερα, ναι. Μιχαλία. Νομίζω ότι δεν ήταν όριμη η χρονική στιγμή μέχρι πριν, την προηγούμενη τετραετία. Mm. Για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Mm-hmm. Και γιατί, κοίτα να δεις, θεωρούσα μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι, εντάξει, πίστευα ότι υπήρχαν αρκετά ικανά στελέχη για να βοηθήσουν τον τόπο. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τις εκλογές του 59 υπήρχαν. Υπήρχαν. Όταν όμως βλέπεις ότι... Παρισφρίουν αυτοί που ασυντέλφω. Να μιλήσω. Ναι, συγγνώμη. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι την τελευταία τετραετία έχουν βγει, πώς είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, 9-10 άτομα και δουλεύει ο ένας, καταλαβαίνεις ότι τελικά δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο που παλεύει μόνος του. Συγγνώμη, ξεδιακόπτω, να πω και κάτι ακόμα, εδώ επειδή είπες πως υπάρχει άτομο μέσα στο συνδυασμό, φωλέγαντος για όλους, ο οποίος δεν ήξερε πόσοι εκλέγονται. Να το ξαναπώ ότι αυτή είναι η αλφαβήτα, δηλαδή β και α, β. Όχι α, α, για να κατέληξε στα κοινά και να διεκδικήσει ψήφο. Αυτά τα μαθαίνουμε. Και δοκιμές μπορεί ο καθένας να κάνει στη δουλειά του, στην κουζίνα του, στην επιχείρησή του, στο εστιατόριό του. Δοκιμές γίνονται εκεί. Στην πολιτική ζωή, δοκιμές είναι καταστροφικές. Δοκιμές με υλικά τα οποία ξέρεις ότι δεν θα σου βγάλουν αποτέλεσμα. Γιατί ξέρεις τι χρειάζεται. Είναι αυτό το οποίο είπα και σε μια κοπέλη, η οποία κατεβαίνει με το. Φολέγαντος για όλους. Της είπα, θες να φτιάξεις αυτό το φαγητό και δεν έχεις τελικά, τι θα κάνεις, μου λέει θα πάω να τα βρω. Μα δεν μπορείς να βοηθηθείς, πες δεν υπάρχουν. Θα πάρω κάτι άλλο, ωραία, θα πάρεις κάτι άλλο, αλλά δεν θα είναι αυτό το οποίο ήθελες. Λοιπόν, μου απάντησε μόνη της. Λοιπόν, μου έρωτησες γιατί έχει νωρίτερα. Δεν στο μικρόφωνο σου. Ναι, συνδευξιαζόμενη είσαι, αλλά θα κοιτάς εκεί. Να πάω απέναντι να κάθεσαι. Έχω δύο κάμερες τώρα, όχι να με εκμεταλλεύεστε και τεχνικός και συνδευξιαζόμενη. Όχι. Εντάξει, και εγώ, να το. Και εγώ, αυτό δεν ήταν κακό για σένα, και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να κάνω αυτά τα οποία κάνει, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή, θέλουμε να μείνει ανέλπιστη, αλόγητη. Κοίτα να δεις, γιατί σου είπα, τώρα ορίμασε η στιγμή, είχα κάποια οικογενειακά θέματα, δεν ήμουνα, ήταν και, ναι, όταν έγινε προηγούμενες εκλογές δεν το σκεφτόμουν, γιατί ήμουνα σε άλλη φάση ζωής. Μέσα αυτή τη τετραετία που πέρασε, είδα ότι η Εφθαλία είναι απελπιστικά μόνη της, μόνη της, και θεώρησα ότι πλέον έχουν περάσει τα χρόνια, θεωρώ ότι έχω το χρόνο και ότι μπορώ να βοηθήσω την Εφθαλία και από την Αθήνα ακόμη, γιατί είναι αυτό που μπορεί να μου προσάψει κάποιος και να μου πει ότι «Μα εσύ μένεις στην Αθήνα, μα και πάρα πολύ από τον τόπο σου». Συγγνώμη, μα και από την άλλη πλευρά και πάρα πολύ και... Και λέω, δεν έχει σημασία που μένεις. Και μάλιστα κάποιοι ήθελαν και να φύγουν, δεν ξέρω πραγματικά γιατί. Ναι. Δεν έχει σημασία που μένεις. Αν θες να βοηθήσεις τον τόπο, τον βοηθάς από οπουδήποτε. Mm-hmm. Και όπως μπορείς. Και μπορώ. Ναι. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην είμαι εκεί να πάω να ανοίξω το νερό στην απάνω μεριά, αλλά μπορεί να πάω εδώ να κάνω κάτι άλλο που δεν μπορεί κάποιος να ταξιδέψει. Ναι. Και ούτε θεωρώ ότι είναι δύσκολο, πούμε. Συγγνώμη και σε διακόπτω. Αν είσαι επικεφαλής της Σχολικής Επιτροπής, της Σχολικές Επιτροπές, να εγκρίνεις κονδύλια, ας πούμε, να σε βρούμε. Ή να στείλεις ένα mail στο Υπουργείο. Ναι, αυτά είναι πράγματα που... Γιατί... εννοείς η επαφή μαζί μου. Κοίταξε, δεν το κατάλαβες εσύ. Όχι. Ναι. Δηλαδή, εάν το μόνο το οποίο έχεις προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, όντας με την κυρία Παπαδοπούλου, είναι να ασχολείσαι με τις σχολικές επιτροπές, να είσαι ο επικεφαλής, τέλος πάντων ο υπεύθυνος, και να φροντίζεις εκεί για τα χρήματα και αυτά και τα δοδί. Δεν νομίζω ότι είναι και κάτι τόσο σημαντικό, τόσο σπουδαίο. Και με το ναι, αυτό το ξέρω εγώ. Αυτό το ξέρω εγώ. Απλά γιατί εντάξει, είναι το κομμάτι τη δουλειά. Κι όμως. Δεν μου φαίνονται σημαντικά. Αυτό είναι το έργο το οποίο είχε επιδείξει κάποιο άτομο και το οποίο. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρετε ποιος θέμα... είναι. Ναι. Πρέπει να το πω. Όχι, δεν χρειάζεται. Μα είναι οφθαλμοφανές. Το ξέρουν όλοι. Εντάξει, ας μην το πω. Το θέμα είναι ότι βοηθάς με το να πάω σε ένα υπουργείο που δεν μπορεί να ταξιδέψει η Εφθαλία να έρθει, να στείλουμε ένα email. Και νομίζω ότι και οι συνάδελφοι και οι συμπορευόμενοι σε αυτό το συνδυασμό στην υποψήφιοι μου. Όλοι έχουμε τον χρόνο και τη δυνατότητα και τη δύναμη να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Ο καθένας
με τον τρόπο που μπορεί. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και να πω και κάτι, επειδή τώρα εντάξει, ξέρω κάτι παραπάνω και εσύ ίσως να μην θες να το πεις, το πω εγώ, δεν πειράζει. Ξέρω πάρα πολύ καλά και θα μου το επιβεβαιώσεις ότι εσείς δεν έχετε αποκλειστεί. Κοιτάξτε, δεν είναι της ίδιας πολιτικής παρατάξεως, δηλαδή κομματικής παρατάξεως, όλοι, κάθε άλλο. Πιστεύω ότι είναι... στις δημοτικές εκλογές δεν πρέπει να παίρνουν κόμματα σε καμία περίπτωση. Οπότε, το δεν θα ψηφίσει ο καθένας στην περιφέρεια είναι επιλογή του. Η δημοτική αρχή πρέπει να είναι ανεξάρτητη από κόμματα. Λοιπόν, και γι' αυτό είναι μια δοκιμασμένη συνεργασία. Εγώ δεν θα πω ετερόκλητη συνεργασία. Λοιπόν, είναι μια αγαστή συνεργασία. Αγαστή γιατί είναι δοκιμασμένη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εδώ, οι οποίοι είναι με την κυρία Παπαδοπούλου, δεν βγήκαν. Συγγνώμη, Μαρίνα. Mm-hmm. Δεν βγήκαν να πούνε αυτό το εξωφρενικό. Παραμερίσαμε πολιτικές πεπιθήσεις, το οποίο το αποδόμησα πριν. Δεν γίνεται, είπαμε, και δεν είναι πιστευτό. Αλλά γιατί δεν γίνεται. Αυτά να τελειώσω λίγο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, αυτό το είπαμε. Άλλο θέλω να πω εγώ. Ότι δεν σας είπαν κάτι τέτοιο. Δεν σας παραμυθιάζουν. Σας λένε. Εγώ είμαι σε αυτό το κόμμα και εγώ είμαι σε εκείνο το κόμμα. Αλλά όλοι μαζί είμαστε πραγματικά εδώ γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Και ξέρουμε και τις διαφορές μας και τις αντιλήσεις μας και τις διαφοροποιήσεις μας σε κάποια θέματα και έτσι είναι. Και αυτό είναι και γόνιμο. Αλλά πάνω σε μία γόνιμη βάση, μάλλον σε μία βάση γόνιμου διαλόγου, αυτά, θέση, άρση, σύγκληση. Βρίσκεις τη χρυσή τομή. Λοιπόν, όλα τα άλλα, φλιναφήματα και πομφόλιγες. Φυσικά, μια περίπτωση δεν πρέπει να προβάλλεις το θέμα το κομματικό στο δίκτυο. Το είπαμε αυτό, τελείωσε αυτό. Το ξαναλέω και θα το ξαναπώ. Και γι' αυτό, για εμένα, καθίσταται ύποπτο αυτό ακριβώς. Το να λες ότι έχουμε, ναι, έχουμε διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις και τις παραμερίσαμε. Γιατί το βάζεις πως... Γιατί υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να πάρεις μια απόφαση για το Δήμο και να πεις ότι εγώ επειδή ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ ή ο άλλος είναι Δημοκρατία, ο άλλος ο Πασόκ. Αυτά δεν ενδύθεται... Σταμάτα, δεν μπορώ, ναι, το ξέρω ότι δεν είναι τελείως για το δυτικό αέρα, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή, αυτά... Δεν υπογράφω, δεν συμφωνώ, δεν ψηφίζω υπέρ του... Ναι, γι' αυτό λέω... Κατάλαβες ποιο είναι η μεγάλη εικόνα. Ότι δεν τίθενται προς συζήτηση καν. Όταν τα βάζεις στο χαρτί, σημαίνει ότι τα έχεις βάλει και στο μυαλό σου. Και για να τα έχεις στο μυαλό σου, έχουν τεθεί επί του πρακτέου, επιτάπητος. Λοιπόν. Και άρα υπάρχει το θέμα. Ουσιαστικά αυτό λένε. Λοιπόν. Θα το σταματήσουμε εδώ. Θα το συνεχίσουμε. Περιμένω αντιδράσεις. Λοιπόν, περιμένω αντιδράσεις. Αλλά εγώ είχα πει από την αρχή, από την πρώτη εκπομπή, θα σπάσουμε αυγά. Αν περιμένετε κάτι ήσυχο, αλλάξτε κανάλι. Εάν περιμένετε... Κλείστε το, δεν μπορείτε να αλλάξετε. Κλείστε κανάλι, δείτε τραγούδια στο YouTube. Λοιπόν, περιμένω και τον αντίλογο. Θα ήθελα και εδώ, εμένα... Σας είπα ποιος είναι ο λόγος. Γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Για το δικό μου ήθος, αυτό είναι ανήθικο. Για μένα. Για κάποιον άλλο μπορεί να μην είναι. Εντάξει, ναι, έχει το, ναι, γι' αυτό είπα άλλο ηθική και άλλο ήθος. Λοιπόν, θα καληνυχτήσουμε. Ναι, είπα γιατί, να μην γλύφουμε εκεί που φτύναμε. Ναι, περάσαμε την ώρα. Ναι. Σας αφήνουμε με αυτά που σας είπαμε, σκεφτείτε τα. Έτσι, τροφή για σκέψη, ναι. Για να το πω κι εγώ έτσι. Να περάσει η εβδομάδα σας. Να πω και συγχαρητήρια στα παιδιά της καρδιάς μου. Να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά μου. Να πω ότι το κορίτσι μου η Γεωργία... Ναι, εντάξει. Και η Ζορζινούλα μου, η Γεωργία μου, θα βραβευτεί την Κυριακή, έτσι να το πω και αυτό, από το Δήμαρχο της. Ναι.